Βρισκόμαστε στην Πινακοθήκη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, εδώ που γίνεται η έκθεση για τα 40 χρόνια του ΣΚΕΤΒΕ. Τι είναι ο ΣΚΕΤΒΕ και για ποια έκθεση μιλάμε? Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Ρουσέτης, ο υπεύθυνος της Πινακοθήκης της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Κύριε Ρουσέτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Περί τίνος πρόκειται? Λοιπόν, φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου Οικαστικών Τεχνών Βόρειας Ελλάδος, ΣΚΕΤΒΕ. Η έκθεση φέτος έχει τιμητικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι θα τιμηθούν οι προτεργάτες, οι άνθρωποι οι οποίοι ίδρυσαν αυτόν το σύλλογο πριν 40 χρόνια, και οι καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετείχαν στην πρώτη έκθεση που έγινε τον Νοέμβριο του 1983, πάλι εδώ στην Πινακοθήκη, υπό την επίβλεψη του καθηγητή ιστορίας της τέχνης του Πανεπιστημίου των Αθηνών, του Χρήσανθου του Χρήστου. Βλέπουμε έργα των καλλιτεχνών, ανθρώπων οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή την έκθεση το 1983, αλλά και άλλων οι οποίοι κατά καιρούς και στην παράβο του χρόνου προστέθηκαν σε αυτόν τον σύλλογο. Βλέπουμε έργα τα οποία εκτίθεται και τα οποία μπορεί κανείς να έρθει να τα επισκεφθεί, να τα δει και να τα θαυμάσει, κύριε Ρουσέτη. Κάθε πότε μπορεί κάποιος να έρθει στην έκθεση να την επισκεφθεί? Το ωράριο είναι κάθε μέρα το πρωί 11:30 εκτός Σαββάτου, και την Κυριακή είμαστε ανοιχτά. Και φυσικά υπάρχουν και δύο απογεύματα, 5.30 με 7.30, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Τώρα, όσο αφορά τα έργα, επειδή βρισκόμαστε σε ένα εμβληματικό χώρο απέναντι από το Λευκό Πύργο, η συγκεκριμένη έκθεση έχει τίτλο «Ο καλλιτέχνης στο οικαστικό γίγνεσθε της πόλης». Δόθηκε δηλαδή ένα θέμα, παρόλο τον επαιτειακό χαρακτήρα που είχε η έκθεση. Συμμετέχουν 101 καλλιτέχνες, αυτοί που είναι τώρα ενεργά μέλη στο σύλλογο, στο ΣΚΕΤΒΕ, και φυσικά στην μικρή αίθουσα, την οποία θα τη δούμε αργότερα, υπάρχει ένας ξεχωριστός χώρος για τους καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετείχαν στην πρώτη έκθεση το 1983, όπως σας προείπα. Ωραία. Πάμε τώρα στην άλλη αίθουσα. Ωραία. Κύριε Ρουσέτη, 101 καλλιτέχνες, βορειολαδίτες, κάποιοι Θεσσαλονικείς. Αυτοί όλοι οι καλλιτέχνες βρήκανε εδώ στην ουσία το δικό τους χώρο για να εκθέσουν τα έργα τους? Αν δούμε την ιστορία όλα αυτά τα 40 χρόνια, οι περισσότερες ετήσιες εκθέσεις έχουν γίνει εδώ στην Πινακοθήκη. Υπάρχει μια άψογη συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, και της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και του ΣΚΕΤΒΕ. Φυσικά αυτό ξεκίνησε το 83. Ένθερμος υποστηρικτής της δημιουργίας του Συλλόγου ήταν ο πρώην επιμελητής της Πινακοθήκης, ο Γιάννης Οτσούτσας. Στήριξε το έργο των καλλιτεχνών, βοήθησε πάρα πολύ. Στην αρχή αγοράστηκαν και κάποια έργα από την Πινακοθήκη, γιατί, ξέρετε, είναι και η αναγνώριση παίζει ρόλο. Και γενικά όλα αυτά τα χρόνια συνεχίζουμε μαζί. Ευελπιστούμε ότι και στα 50 χρόνια θα συνεχίσουμε και θα τιμήσουμε πάλι το Σύλλογο. Και επίσης, να συμπληρώσουμε εδώ ότι βλέπουμε και έργα του Κώστα Λούστα από τη Φλόρινα. Βλέπουμε έργο της κυρίας Κλειός Νάτσι. Είναι οι πρόδρομοι των εκθέσεων που θα ακολουθήσουν? Ναι, κάπως έτσι. Είναι και του Στέλιου του Μαυρομάτη. Οι εκθέσεις που έχουμε προγραμματίσει οι επόμενες είναι με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα του Λούστα. Θα γίνουν 9 Δεκεμβρίου και έπειτα θα ακολουθήσει για το Στέλιο Μαυρομάτη. Και μετά ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, γιατί το 25 συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση της Πινακοθήκης και θέλουμε να γιορτάσουμε όσο δυνατόν πιο καλά τα 50 χρόνια της Πινακοθήκης. Και ένα ακόμα πλάνο να κάνουμε από τα μεγάλα που είπατε, ό,τι νομίζετε εσείς. Ένα ακόμα πλάνο. Βρισκόμαστε, καταρχάς, να πούμε, κύριε Ρουσέτη, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, ακριβώς δίπλα. Είμαστε απέναντι από το Λευκό Πύργο. Η είσοδος είναι από την Νικολάου Γερμανού, εκεί ακριβώς όπου βρίσκεται και το TV100. Ναι. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στο δεύτερο χρονικά κτίριο που ανήκει στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, δύο εμβληματικά κτίρια απέναντι από το Λευκό Πύργο. Το πρώτο είναι απέναντι από τη Στρατιωτική Λέσχη, Εθνικής Αμήνης 4,
και λέγεται Κτίριο Διοίκησης Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Εκεί στεγάζονται όλα τα τμήματα. Το μοναδικό τμήμα που στεγάζεται στο κτίριο, το οποίο έγινε 10 χρόνια αργότερα, τα δύο κτίρια έχουμε μεταξύ τους 10 χρόνια διαφορά, λέγεται Μέγαρο Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Εδώ δίνει παραστάσεις, ακριβώς από κάτω μας εδώ βρίσκεται η σκηνή του Κρατικού Θεάτρου. Εδώ δίνει τις παραστάσεις του Αριστοτέλειο, παλιά κινηματογράφο, νυν κινηματοθέατρο. Δίπλα μας στεγάζεται τα τελευταία, από το 1989 το FM 100 και τώρα το TV 100 και τώρα το FM 100 τα τελευταία χρόνια. Και στον έκτο όροφο είναι το μοναδικό τμήμα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών που βρίσκεται σε αυτό το. Βρίσκεται η Πινακοθήκη από το 1975. Όχι, δεν είχε προβλεφθεί αυτός ο χώρος, γιατί το κτίριο τελείωσε περίπου το 1951, όταν αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η ίδρυση της Πινακοθήκης. Επιλέχθηκε αυτός ο χώρος. Είναι ένας χώρος τον οποίο πρέπει να μάθουν οι Θεσσαλονικείς. Αυτό που λέω εδώ και 28 χρόνια που βρίσκομαι εδώ είναι ότι δεν υπάρχει κάποια οικογένεια ή ένα μέλος της οικογένειας το οποίο από τις Κυριακές όλες του χρόνου να μην μπορεί να θα κατέβει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, πρέπει να έρθει να επισκεφθεί το χώρο και να δει την έκθεση την οποία φιλοξενούμε. Είτε από τη μόνιμη συλλογή, είτε τώρα όπως μια περιοδική έκθεση είναι αυτή που έχουμε. Και να γνωρίσουμε και τους καλλιτέχνες της πόλης μας, αλλά και όλους αυτούς οι οποίοι επισκέπτονται την πόλη, επιλέγουν την Πινακοθήκη για να εκθέσουν τα έργα τους και ας μην ξεχνάμε ότι είναι ένας χώρος πολιτισμού.